Νιώθω πολύ χαρούμενη για την τρίτη μου συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ και πραγματοποιήθηκε. Κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση με τα παιδιά. Είχαμε πιστέψει την υπέρβαση, είχαμε πιστέψει στο τελικό. Δεν ήρθε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια σκητάλη η οποία συστάθηκε ένα μήνα πριν το Ευρωπαϊκό. Είναι μια σκητάλη η οποία δεν έχει δουλευτεί πάρα πολύ. Οπότε θεωρώ ότι φέραμε ένα πολύ αξιοπρεπές αποτέλεσμα την Ελλάδα, ένα πολύ αξιοπρεπές αποτέλεσμα για τους εαυτούς μας. Δεν μπορούμε παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την εμφάνιση και να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο στο μέλλον. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη από αυτό που καταφέραμε στη σκηταλοδρομία εχθές, προχθές, έχω χάσει και τις μέρες. Σίγουρα ένα πανελλήνιο ρεκόρ δεν είναι λίγο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ό,τι είπε η Νόρα, συμφωνώ 100%. Επειδή είχαμε δει ότι είμαστε κοντά και ότι είναι δύσκολο αλλά εφικτό, η αλήθεια είναι ότι νομίζω όλοι στεναχωρηθήκαμε λίγο που δεν ήρθε η οκτάδα. Ήταν ευκαιρία, αλλά όχι ότι δεν προσπαθήσαμε, δεν την κυνηγήσαμε. Κάναμε πανελλήνιο ρεκόρ και γι' αυτό είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Απλά μακάρι να έχει έρθει και αυτό. Και μακάρι από τη στιγμή που έδειξε αυτή η σκητάλη ότι είναι δυνατή, μακάρι στο μέλλον να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε ξανά σαν σκηταλοδρομία και σε άλλα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα και να έχουμε καλύτερη τύχη εκεί. Δεν θα σταθώ στην πιθανότητα του τελικού. Όπως είπαν, τα κορίτσια ήταν μεγάλη, αλλά σημασία έχει το ότι πήγαμε καλά και οι τέσσερις. Ήμασταν έτσι μια ενωμένη και δυνατή ομάδα. Κάναμε το ρεκόρ. Ο καθένας έκανε το κομμάτι του. Πήγαμε καλά. Αυτό είναι το σημαντικό. Είχαμε μια αξιοπρεπέστατη, όπως είπε η Γιάννα, εμφάνιση. Και μακάρι αυτό να είναι η αρχή για πολλές όμορφες στιγμές με τις σκηταλοδρομίες. Θα συμφωνήσω με τα παιδιά. Κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση και οι τέσσερις. Και ατομικά και σαν ομάδα λειτουργήσαμε πάρα πολύ ωραία και με πολύ όμορφο τρόπο. Είμαστε μια δεμένη ομάδα σαν σκηταλοδρομία. Κάναμε και το πανελλήνιο ρεκόρ που φάνηκε ότι έχουμε δουλέψει σκληρά γι' αυτό και προσπαθήσαμε όσο μπορούμε. Μας αφήνει μια πικρή γεύση η 11η θέση γιατί ήμασταν κοντά στο τελικό. Αλλά το επίπεδο ήταν υψηλό και πιστεύω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Οπότε δεν χρειάζεται να έχουμε αμφιβολίες και να είμαστε στεναχωρημένοι.